ευχαριστήσω όλους όσους παρευρέθηκαν σήμερα σε αυτήν την εκδήλωση. Πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική κίνηση. Όπως τόνισα και προηγουμένως σε όλους τους παρευρισκόμενους εδώ, εγώ απλά είχα την ιδέα. Αν δεν ερχόταν όλος αυτός ο κόσμος εδώ, απλά δεν θα γινότανε. Δεν θέλω να απομονώσω τον εαυτό μου από κάτι και εγώ ό,τι έδωσε το κάθε παιδί και εγώ το ίδιο ποσό έχω δώσει, απλά εγώ εκμεταλλεύτηκα κάποιες καταστάσεις και έκανα 5-10 τηλεφωνήματα. Μόνο αυτό, δεν θέλω δηλαδή να κάνω κάτι, να δηλώσω κάτι σαν ξεχωριστό, σαν διοργανωτής, γιατί πολλοί το κοιτάξανε προσωπικά ότι το έκανα εγώ. Σε καμία περίπτωση, το έχω τονίσει και στη σύζυγο του Μίλτου. Είναι δύσκολες ώρες, όπως το πιστεύω πολύ σημαντικό κομμάτι θα παίξει το υλικό, τα χρήματα που έχουν μαζευτεί για το άμεσο, για το τώρα, δηλαδή τα έξοδα που έχει η οικογένεια, αλλά πιστεύω η κίνηση αυτή που έγινε, που θα καταγραφεί και από εσάς, είναι πιστεύω ότι θα βοηθήσει το Μίλτο στο μέλλον, γιατί λίγο πολύ ξέρετε όλοι ότι σίγουρα η ζωή του Μίλτου δεν θα είναι το ίδιο όπως ήταν, και πιστεύω στο ψυχολογικό κομμάτι θα το βοηθήσουμε περισσότερο από ότι το υλικό. Και μια κουβέντα για την αγωνιστική περίοδο που έρχεται και σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Νομίζω με αυτό το γεγονός, δηλαδή, που μαζευτήκαμε, νομίζω είναι υγεία, τίποτα άλλο. Λέει, πραγματικά ανόδους, πρωταθλήματα, να πέσει η ομάδα, να χάσει η ομάδα, πιστεύω είναι υγεία, είναι το παν. Δηλαδή είναι κάποιες καταστάσεις που είναι αυτό που λέμε, αν δεν τις ζεις από κοντά, δηλαδή δεν καταλαβαίνω, λέμε, ξέρεις, πολλές φορές τετριμένα την υγεία μας και τέτοια. Πραγματικά να είναι όλος ο κόσμος καλά, να μην ξαναβρεθούμε ποτέ για τέτοιους λόγους, να βρισκόμαστε για πιο ευχάριστους. Υγεία, παιδιά, υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα. Και μια κουβέντα για το τι σημαίνει αυτό για την Ανατολική Αττική. Υπάρχει αλληλεγγύη τελικά στις ομάδες και μεταξύ των παικτών? Ναι, νομίζω μόνο που μαζεύτηκε και ένα ποσό και ήρθε κάποιος κόσμος εδώ, που και κάποιοι φορείς από την Εψανά, ο πρόεδρος, ο κύριος Γιαρένης, έχουν γίνει πέρα από αυτό, ακολουθεί και άλλο φιλικό, έχουν γίνει τις προηγούμενες μέρες και άλλα φιλικά. Αυτό δείχνει ότι γενικά, βέβαια, πάντα ο αθλητισμός, υπάρχει αλληλεγγύη στον αθλητισμό. Και αν το απομονώσουμε στο κομμάτι της Ψανάς, σαφώς δείχνει ότι υπάρχει αλληλεγγύη, αυτό που λέω, ένας να βοηθήσει τον άλλον. Μακάρι να μην υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις, αλλά καλώς ή κακώς συμβαίνουν.